μέσα Ιουνίου 1917. Αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας στην Αθήνα, ο Βενιζέλος κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον των κεντρικών αυτοκρατοριών, επισημοποιώντας έτσι την προηγούμενη ανάλογη πράξη της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. Η Αντάντ, που είχε ήδη άρει τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, καλείται να καταργήσει και τα άλλα μέτρα που περιόριζαν την ελληνική εθνική κυριαρχία και πρόσβαλαν την εθνική αξιοπρέπεια. Όλα αυτά συντελούν στην εκτόνωση του κλίματος εναντίον του αρχηγού των φιλελευθέρων. Η νέα επιστράτευση, ωστόσο, δεν βοηθάει καθόλου την δημοτικότητά του. Και οι μεν αντιδράσεις των αξιωματικών, που δίκαια αισθάνονται υπερήφανοι για τον Βενιζέλο, μπροστά στο Γάλλο στρατηγό φαίνονται και είναι ενθουσιώδεις, οι δε διαθέσεις των υπολείπων στρατευμένων μάλλον άδειλες. Τον Ιούνιο του 1948, ο αστικός στρατός συγκεντρώνει 6 μεραρχίες με περίπου 100.000 στρατιώτες και τεράστιες εφεδρίες που υποστηρίζονται από πλήθος πυροβόλων, τεθωρακισμένων και αεροπλάνων. Ο στρατηγός Τσακαλώτος αναγυγνώσει και εμπνευσμένη ημερησία διαταγή προς τους άνδρας της ενδόξου μονάδος. Και η αυτού μεγαλειώτης απονέμει παράσημα εις τους υπερασπιστάς της ελληνικής φυλής. Τα αστεία τελείωσαν. Με τα μικρά ανάπαυλα δια των συσίτιων, υποζύγια και εφοδιοπομπέ ακολουθούν των μαχόμενων εθνικών μας στρατών προς πλήρη εκαθάριση της περιοχής από τα μίσθαρνα όργανα του σλαβισμού. Επιδίωξη της επιχείρησης Κορονής, όπως αποκαλείται, είναι να σφραγιστούν τα σύνορα και να περικυκλωθεί μέσα στο γράμμο ο δημοκρατικός στρατός για να συντριβεί. Ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι 1:10 σε έμψυχο δυναμικό και 1:50 σε πολεμικό υλικό υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων. Η ηγεσία του στρατού διαβεβαιώνει ότι η νίκη είναι ζήτημα το πολύ 4 εβδομάδων, όμως οι μάχες κράτησαν 70 μέρες. Η επιχείρηση ξεκινάει στις 14 Ιούνιου με τρομερό βομβαρδισμό των θέσεων του Δημοκρατικού στρατού. Το αστικό επιτελείο πιστεύει ότι θα διαλύσει την αμυντική διάταξη. Στον ανατολικό γράμμο η 15η μεραρχία καθυλώνεται μπροστά στην Αλεβίτσα και δεν καταφέρνει να ανοίξει το δρόμο στην πρώτη μεραρχία για να κινηθεί πάνω στα σύνορα. Στο σκοπό της αποτυγχάνει και η 9η μεραρχία του αστικού στρατού στο νότιο γράμμο, ενώ η 10η χρειάστηκε 10 μέρες για να φτάσει στη μάχη και επιπλέον απέτυχε να εκαθαρίσει την περιοχή στα Ζαγόρια. Η επιχείρηση Κορονής τεινάζεται στον αέρα. Εθνικές εκλογές 2012. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ. Σαφής υπεροχή στην περιφέρεια και περιορισμός των απολειών στα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν οι βασικοί παράγοντες της επικράτησης της Νέας Δημοκρατίας. Ιστορικό για την ελληνική αριστερά το ποσοστό του 26,9% που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δώσαμε αυτόν τον αγώνα με πείσμα και με αυταπάρνηση. Κόντρα σε μια πρωτοφανή επίθεση εκβιασμών, διαστρέβλωσης και ψυχολογικής τρομοκρατίας. Η χειρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχασε τα 2/3 της δύναμής του μένουν πλέον εκτός Βουλής. Με ένα ευχαριστώ στους ψηφοφόρους και μια ολομέτωπη επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο εμφανίστηκε ο Πάνος Καμένος μετά τα αποτελέσματα που θέτουν τους ανεξάρτητους Έλληνες στην τέταρτη θέση. Η ψήφος του λαού δίνει σαφή εντολή, υπογράμμισε ο Φώτης Κουβέλης. Θα εργαστούμε για αποκτήσει η χώρα κέρδηση. Σταθή και αποτελεσματική. Αναμφισβήτητες πόλεις, το κομμουνιστικό μας θα παραμείνει, δήλωσε η Αλέκα Παπαρίγα. Διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρήσουμε ό,τι προεκλογικά είπαμε στο λαό. Εκτός Βουλής, η δημιουργία ξανά ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και οι Οικολόγοι Πράσινοι, ενώ στο ποσοστό ρεκόρ του 37,5% έφτασε η αποχή στις χθεσινές κρίσιμες εκλογές.